Όπως είδες, ανέβασα μία απάντηση για το σχόλιο του Σταμάτη Μάριου. Και η κυρία Νίτσα Μπαλτατζή μου έγραψε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο. Θέλω λοιπόν να απαντήσω και σε αυτό το σχόλιο. Θα το σου το διαβάσω πρώτα για να δεις τι λέει. Λέει η κυρία Νίτσα, κάκιστα αναφέρετε το όνομα τεπώνυμο. Είναι ένα σχόλιο στο δικό σας προφίλ. Στο δικό μου προφίλ και είναι ένα δημόσιο σχόλιο. Δεν είναι ιδιωτικό σχόλιο. Δηλαδή βγαίνει κάποιος δημόσια, γράφει κάτι. Υπάρχει εκεί πάντα για μια ζωή και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Τι εννοείς, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Συνεχίζει. Εάν εργάζεστε από 13 ετών, είναι δικό σας θέμα. Αναφέρεστε μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν το γενικεύετε όπως όλοι οι εργαζόμενοι γενικά κουράζονται, είτε στη δική τους επιχείρηση είτε όχι. Συγγνώμη, εγώ είπα ότι εμείς κουραζόμαστε παραπάνω από τους υπαλλήλους, παραπάνω από εργαζόμενους στο εξωτερικό ή σε κάτι άλλο. Εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό και μάλιστα έχω πει ότι και εγώ υπήρξα υπάλληλος και καταλαβαίνω πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι υπάλληλοι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και εγώ δεν γεννήθηκα αφεντικό. Ούτε από τα 13 είχα δική μου επιχείρηση. Δεν ξέρω πώς το παρεξήγησες. Συνεχίζουμε στο σχόλιο σου. Πράγματι έχετε κουράσει γιατί εσείς τα περισσότερα βίντεο είναι για δική σας προσωπική ζωή και λιγότερο για τα ενδύματα. Εδώ είσαι λάθος. Τα live που κάνω εγώ με τα ενδύματα δεν τα κάνει κανείς. Σε όλο τον νομό Πιερίας. Στον όλο τον νομό Πιερίας, τι λέω ρε, σε όλη την Ελλάδα δεν τα κάνει κανείς. Ξέρεις πόσα live κάνω εγώ, χωρίς για τα βίντεο. Κάνω πάρα πολλά live γιατί καταρχήν είμαι σε όλα τα social media. Και πολλές φορές κάνω και διαφορετικά live. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, πού να το ξέρεις. Η απάντησή σας θα μπορούσε να είναι ένα ευχαριστώ μόνο. Είναι αρκετό και αποστομωτικό. Όχι, είσαι λάθος αυτό. Δεν φτάνει ένα ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που θέλει να σε ξεφτυλίσει. Αν τους αντιμετωπίζεις έτσι αυτούς τους ανθρώπους, τότε θα έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, να ξέρεις. Εγώ ένα άτομο στη ζωή μου δεχόμουν να με κατηγορεί, μέχρι που έκλεισε τα 18 ο γιος μου. Μετά δεν χρειαζότανε. Το έλυσα το θέμα. Γιατί κακά τα ψέματα αναγκαζόμαστε και καταπιεζόμαστε σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα δεν έχω κανένα λόγο καταπίεσης. Αλλά ως συνήθως λέει θέλετε να κάνετε την επίδειξή σας να περιαυτολογείτε με έπαρση. Έχω εγώ έπαρση. Και αυτός που με κατηγορεί δημόσια δηλαδή τι έχει, για πες μου. Θέλω να ξέρω ρε παιδιά, είμαι πολύ περίεργη. Και να σου πω και κάτι, οι δημόσιες κατηγορίες στο προφίλ μου είναι πάρα πολλές. Το ξέρω αυξήθηκαν γιατί αυξήθηκε η δημοτικότητά μου. Έχω ξεπεράσει τους 110.000 ακόλουθους στα social media. Και εννοείται όσο ανεβαίνω θα με κατηγορεί περισσότερο στον κόσμο. Το ξέρω, εγώ το έχω σπουδάσει τα social media, δεν το κάνω τυχαία. Οι άλλοι μπορεί να το κάνουν τυχαία, να τους προέκυψε. Εγώ, κορίτσι μου, αυτά όλα τα έχω σπουδάσει. Ξέρω και τα υπέρ και τα κατά και τα προβλήματα και τα πάντα. Και δεν είχα πρόβλημα. Με συνείδηση το έκανα, εν γνώση μου το έκανα αυτό που έκανα. Μην νομίζεις ότι δεν το περίμενα ότι θα με κατηγορούνε. Και μάλιστα στην αρχή που δεν με κατηγορούσαν, ήταν λίγα τα αρνητικά σχόλια, ανησυχούσα. Μετά κατάλαβα ότι όταν γίνω φίρμα θα μου τα σούρνουν συνέχεια. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δεχτούν την επιτυχία σου. Δεν μπορούν να τον δεχτούν ούτε οι συγγενείς σου και πολλές φορές ούτε τα παιδιά σου. Περιμένεις να την δεχτούν οι ξένοι. Τι συζητάμε τώρα. Σε μένα τα λες. Τα έχω ζήσει και πριν τα social media. Μη στεναχωριέσαι. Όταν οι άλλες παντρεύονταν μετά το σχολείο και κάναν παιδιά και κλείνονταν στο σπίτι, εγώ έκανα σπουδές. Πολλές σπουδές. Έκανα δουλειές. Πολλές δουλειές. Γι' αυτό έφτασα εδώ που έφτασα σήμερα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, να το ξέρεις. Και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να έχω έπαρση. Έχω αυτοπεποίθηση γιατί όλα είναι δουλεμένα, όλα είναι πληρωμένα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, το έχεις ζήσει ποτέ, το έχεις κάνει ποτέ αυτό στη ζωή σου. Μάλλον όχι, γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Τέλος πάντων, συνεχίστε εσείς να γράφετε και να ξέρετε ότι στα extreme σχόλια θα απαντάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω πάλι τα σχόλιά σας.